Η επόμενη μεγάλη τάση στην τεχνολογία, στην οικονομία, αλλά και στα κρυπτονομίσματα είναι η τεχνητή νοημοσύνη, το AI που έχετε ακούσει τελευταία και που θα ακούτε συνεχώς. Και γι' αυτό σήμερα θα παρουσιάσω τα top 10 κρυπτονομίσματα που έχουν να κάνουν με τεχνητή νοημοσύνη σαν υπόβαθρο, λοιπόν, σαν τεχνολογία από πίσω. Και θα δούμε όλα αυτά ένα-ένα. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο, σε άλλη μια ενημέρωση και ανάλυση. Από το τελευταίο βίντεο που έκανα για το Singularity και σε διάφορα άλλα, είδα αρκετά σχόλια ότι θέλετε να δείτε και άλλα κρυπτονομίσματα που έχουν να κάνουν με τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή αρκετά που έχουν ξεκινήσει και υπάρχουν στο CoinMarketCap και συνέχεια θα βλέπετε κι άλλα. Αλλά σήμερα επέλεξα τα top 10 που έχω δει μέχρι στιγμής ότι έχουν είτε την καλύτερη τεχνολογία που θα μπορούσε να υπάρχει, που να έχει δομηθεί μέχρι στιγμής, που να σχετίζονται λοιπόν σαν project με κρυπτονομίσματα, blockchain, AI και crypto ταυτόχρονα, αλλά και αυτά που παρουσιάζονται ή συζητούνται περισσότερο αυτή τη στιγμή στα social media και γενικώς στο ίντερνετ. Okay. Και πριν ξεκινήσουμε, να like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι σου αν δεν έχετε κάνει ακόμα. Ακολουθήστε με και στα υπόλοιπα socials για καθημερινή ενημέρωση και οτιδήποτε άλλο χρήσιμο μπορώ να μοιραστώ μαζί σας σε όλα μου τα social media. Links όλα στην περιγραφή του βίντεο. Και πάμε να ξεκινήσουμε το πρώτο που είναι το The Graph. Το The Graph το έχω παρουσιάσει ήδη, δεν θα κάνω κάποια μεγάλη ανάλυση για το συγκεκριμένο το project. Όπως και στα υπόλοιπα που σας δώσω μια κατεύθυνση, δεν θα μπω σε πάρα πολλές λεπτομέρειες για το καθένα, γιατί θα μας έπαιρνε αυτό πάνω από μια ώρα για να αναλύσω το κάθε project. Βέβαια, θα μπορούσα να επανέλθω με κάποιο άλλο βίντεο με περισσότερες λεπτομέρειες ή οποιοδήποτε από αυτά τα κρυπτονομίσματα θέλετε, ανάλογα με τη ζήτηση που θα υπάρχει κάτω στα σχόλια. Το The Graph αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι ένα κορυφαίο project από θέμα τεχνολογίας, είναι καλά εδρεωμένο στην αγορά ήδη, είναι στη θέση 41 αυτή τη στιγμή στο Market Cap και είναι 1,5 δισεκατομμυρίων. Δεν είναι από αυτά τα κρυπτονομίσματα που θα περίμενε για 100x. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε αυτή τη στιγμή ακρίβεια ποιο κρυπτονόμισμα θα κάνει 100x το επόμενο χρονικό διάστημα. Μπορούμε να έχουμε διάφορες εκτιμήσεις, αλλά δεν σημαίνει ότι ξέρουμε ακρίβεια ποιο από αυτό θα κάνει 100x απαραίτητα. Okay. Επίσης, να ξεκαθαρίσω σε αυτό το σημείο πως ό,τι πούμε σε αυτό το βίντεο δεν πρόκειται για παρότρινση για να επενδύσει κάποιος σε αυτά τα κρυπτονομίσματα ή επενδυτικές ή οικονομικές συμβολές. Απλώς από την έρευνά μου είδα ότι αυτά είναι τα projects που έχουν περισσότερη ζήτηση στο διαδίκτυο και που έχουν τέλος πάντων να κάνουν και με τεχνητή νοημοσύνη. Φυσικά θα πρέπει να κάνει ο καθένας από εσάς τη δική του έρευνα και να αποφασίσει ποιο από αυτά αξίζει περισσότερο και ποιο λιγότερο και να κάνει τις δικές του επιλογές ή και να βρει και άλλα που υπάρχουν που πιθανόν να μην τα έχω δει εγώ μέχρι στιγμής και να έχουν μεγαλύτερη αξία και άλλα που θα βγουν και συνεχώς στην αγορά γιατί θα δούμε πάρα πολλά projects να ξεφυτρώνουν από εδώ και πέρα που σίγουρα τα περισσότερα από αυτά δεν θα έχουν αρκετή αξία αλλά θα υπάρχουν και πάρα πολύ καλά projects που θα δώσουν τεράστιες ευκαιρίες που θα μπορούσε κάποιος να τις βρει το επόμενο χρονικό διάστημα. Οπότε, το Graph είναι το ένα ως και ένα από τα μεγαλύτερα crypto projects αυτή τη στιγμή που έχουν να κάνουν με τεχνητή νοημοσύνη. Μετά υπάρχουν διάφορα άλλα όπως το VIDT DAO εδώ πέρα και έχει να κάνει λοιπόν και αυτό με open source σχετικά με τις πληροφορίες και με εφαρμογές πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη, AI, machine learning κτλ. Ακόμα και NLP, big data analysis, 5G κτλ. Το συγκεκριμένο έχει χαμηλό market cap αυτή τη στιγμή, είναι στα 34 εκατομμύρια. Που σημαίνει ότι έχει προοπτικές κέρδους, αρκετές λόγω του ότι είναι χαμηλό market cap και μπορεί να κάνει κάποιο μεγάλο pump, αλλά ταυτόχρονα έχει και μεγάλο ρίσκο και θέλω πάντα να το καταλάβετε πραγματικά ότι αυτά τα projects έχουν και ρίσκο και ότι μπορεί κάποιος να χάσει ακόμα και τα χρήματά του 100%. Παρ' όλα αυτά, το συγκεκριμένο είναι και στην Binance και στο KuCoin, οπότε το βρίσκεται εύκολα στην Binance για trading για όποιον επιθυμήσει, αλλά μετά από δική σας μελέτη ξεκάθαρη πάνω σε αυτό. Μετά έχουμε το Moves, το οποίο είναι ένα project για Move to Earn. Έχω κάνει και μια ανάλυση για το συγκεκριμένο project και μπορείτε να το δείτε να πάσα στιγμή στο κανάλι. Όπου το συγκεκριμένο λοιπόν τι κάνει. Καθώς κάποιος κινείται, αθλείται, παίζει ποδόσφαιρο κτλ., καταγράφει τις κινήσεις και δίνει reward. Τα Move to Earn το έχουμε δει από το Stepn και διάφορα άλλα projects, αλλά έχουμε πλέον και το Dot Moves που είναι κάτι αντίστοιχο, αλλά με λίγο πιο εξελιγμένη εφαρμογή τεχνολογίας, όπου κάποιος λοιπόν μπορεί να κερδίσει και από τις κινήσεις αυτές και φυσικά περισσότερες λεπτομέρειες όπως είπαμε στο βίντεο με την ανάλυση που έχω κάνει και στο site το συγκεκριμένο και μπορεί κάποιος να κατεβάσει την εφαρμογή για παράδειγμα και να το δοκιμάσει, να πειραματιστεί, να καταλάβει, να δει και την αξία του κτλ. Τη δεδομένη στιγμή είναι πολύ χαμηλό το market cap, είναι 6,7 εκατομμύρια, οπότε είναι ένα gem το οποίο ξανά ρίσκο και ευκαιρία ταυτόχρονα. Έχει μεγάλη πτώση λόγω market cap και όχι μόνο γιατί έχει venture capitals από πίσω, που σημαίνει το εξής. Όταν υπάρχουν venture capitals πίσω από projects σε bear market το κάνουν sell off και το διώχνουν και ξανά σε bull market συνήθως είναι αυτά που το παμπάρουν ξανά και το σπρώχνουν να πάει προς τα πάνω. Οπότε γι' αυτό λέμε ότι έχουμε την ευκαιρία και το ρίσκο ταυτόχρονα. Έτσι. Μετά πάμε στο step up. Όχι, δεν είναι το step in το γνωστό που ξέρετε. Είναι το step
λοιπά, που είναι παρόμοιο και αυτό με το Steppen, αλλά έχουν ξεχάσει να βάλουν ένα-ένα εδώ πέρα και το έχουν αφήσει μόνο στο Step. Και φυσικά έχουν εκμεταλλευτεί το trend του Steppen και πάει λέγοντας. Ένα κρυπτονόμισμα το οποίο έχει αυτή τη στιγμή για αυτό 34 εκατομμύρια market cap και φυσικά έχει να κάνει και αυτό με το Move to Earn, άθλημα κτλ. Όπου κάποιο μπορεί να το δοκιμάσει εδώ και 3 ημέρες και έχει αυτή τη στιγμή αρκετά μεγάλο community, 250.000 followers. Έχει τις προοπτικές του και το ρίσκο και αυτό ταυτόχρονα. Δείτε την εφαρμογή, μελετήστε το. Είναι από τα projects που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη επίσης. Μετά πάμε στο Big Data Protocol. Το Big Data Protocol έχει να κάνει και αυτό με δεδομένα ουσιαστικά. Ένα πρωτόκολλο δεδομένων που συνδέει blockchain, AI και ως στόχο έχει φυσικά να κάνει tokenize τα δεδομένα. Το συγκεκριμένο είναι το λιγότερο ενδιαφέρον για μένα από τα υπόλοιπα που υπάρχουν. Από την άλλη, κάποιος θα μπορούσε να το βρει και πιο ενδιαφέρον ακόμα. Κάντε τη μελέτη σας και αποφασίστε αναλόγως. Αλλά απλώς το παρουσιάζω ως ένα από αυτά που παρουσιάζουν αυτή τη στιγμή σαν crypto projects που έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη και δεν ξέρω πόσο καλά μπορεί να πάει το συγκεκριμένο. Απλώς το βάζω στη λίστα ως αυτά που παρουσιάζονται σαν crypto projects. Για τα υπόλοιπα έχω καλύτερη εκτίμηση, για το συγκεκριμένο θα έλεγα όχι. Ίσως να μην έπρεπε να το βάλω καν στο βίντεο, οπότε μπορείτε και να το αγνοήσετε. Μετά έχουμε το Fetch AI, το οποίο αυτό είναι πολύ δυνατό project, η αλήθεια είναι. Τεχνητής νοημοσύνης, είναι ήδη στην θέση 115. Και αυτό έχει να κάνει με αυτόνομο agent τεχνολογίας, peer-to-peer applications με αυτοματοποιημένο AI. Είναι σαν να έχεις ένα agent για τεχνητή νοημοσύνη εκεί πέρα, για δεδομένα και πολλά άλλα, το οποίο μάλλον το συγκεκριμένο αξίζει περισσότερη ανάλυση και παρουσίαση αυτή τη στιγμή ως ένα κορυφαίο project τεχνητής νοημοσύνης. Αν υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον, γράψτε μου κάτω στα σχόλια και θα κάνω βίντεο γι' αυτό. Το συγκεκριμένο είναι στη θέση 115, λόγω του ότι είναι όλη η αγορά χαμηλά αυτή τη στιγμή, το market cap όλης της αγοράς είναι στο 1-3, δηλαδή είναι χαμηλά σε σχέση με που μπορεί να φτάσει στο επόμενο bull κύκλο. Όχι ότι είναι άσχημο και που είναι στο 1-3, και το συγκεκριμένο στα 355 εκατομμύρια, 1-16 στο επόμενο bull run. Δεν θα ήταν κάτι απαγορευτικό για το συγκεκριμένο project, αλλά φυσικά δεν υπάρχει καμία εγγύηση γι' αυτό, γιατί μπορεί να δούμε άλλα 2, 3, 4, 5, 10 super AI projects να εμφανιστούν και να αφήσουν και αυτό και το Singularity να τους αφήσουν τη σχόνη, έτσι. Αλλά με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής τουλάχιστον, αυτό, δηλαδή το market cap δεν είναι ότι είναι και πολύ μεγάλο, 355, για να έχει σημαντική απόδοση στο επόμενο χρονικό διάστημα, και επίσης είναι ένα καλό και εδρωμένο project στην αγορά, έτσι. Αυτά θα τα βρείτε τώρα στην Binance τα περισσότερα, το Dot Moves και κάποια θα τα βρείτε και σε άλλα ανταλλακτήρια, όπως για να δούμε πού είναι το Dot Moves, είναι σε KuCoin, OK, Gate, KuCoin κτλ. Και γενικώς όταν ψάχνετε ένα κρυπτονόμισμα, να θυμάστε, γιατί περισσότερο από εσάς με ρωτάτε αρκετές φορές πού είναι διαθέσιμο αυτό, που μπορώ να το αγοράσω, απλώς πηγαίνετε στο Market Cap κάτω-κάτω μέχρι να λέει Markets και θα βρείτε πού είναι διαθέσιμο για να το αγοράσετε ή να το πουλήσετε. Και μετά πάμε στο Matrix AI Network, το οποίο αυτό είναι χαμηλό Market Cap, στη θέση 806 αυτή τη στιγμή, 10 εκατομμύριων και μόνο. Αν αυτό αποδειχτεί ένα καλό αξιόλογο project, φανταστείτε ότι η απόδοση σε αυτό δεν είναι και τίποτα, να φτάσει ας πούμε 200-300 εκατομμύρια και να κάνει πόσο, 20-30x από το σημείο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Και αυτό έχει να κάνει επίσης με το να μετατρέπει με την τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη και πάλι. Πρέπει να εξοικειωθείτε και να διαβάσετε μερικά πράγματα, να δείτε κάποια βίντεο επιπλέον όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, για να μπορείτε να έχετε κριτική σκέψη όσον αφορά τα projects και να μπορείτε να αξιολογήσετε και να επιλέξετε λοιπόν αξίες ανάμεσα σε όλα αυτά, γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχετε μια βασική κατανόηση, όχι απλά να γίνετε expert ο καθένας από εσάς στο AI, αλλά έστω και μια βασική κατανόηση να ξέρει κάποιος να δει ότι αυτό έχει αξία, τι κάνει αυτό το πράγμα, σε σχέση με το άλλο που κάνει λιγότερο από αυτό το πράγμα. Okay. Και εδώ η φαντασία τους πάει αρκετά βαθιά, όπως βλέπετε, θέλουν να πετύχουν μέχρι και πράγματα που να κάνουν implements στον εγκέφαλο, πληροφορίες όπως αυτά που υπάρχουν από την ταινία Matrix. Νομίζω ότι λίγο υπερβολικό και δεν ξέρω πότε θα φτάσουμε εκεί και αν θα το κάνουμε συγκεκριμένα αυτό, γιατί αυτό δεν μπορεί να γίνει έτσι χωρίς κάποιο έλεγχο κτλ. Αλλά τέλος πάντων έχουν και διάφορα άλλα πράγματα, όπως και το να έχεις το δικό σου avatar μέσα στο Metaverse και να μπορείς να το ελέγχεις και να μπορείς να δώσεις τέλος πάντων σκέψη και έλεγχο μέσα στο avatar σου στο Metaverse. Okay, μελετήστε το και αυτό και επιλέξτε ό,τι σας φανεί εσάς πιο ενδιαφέρον. Μετά έχουμε το Ocean Protocol, το οποίο και αυτό είναι ένα κορυφαίο project τεχνητής νοημοσύνης και πληροφορίων, όπου έχει να κάνει λοιπόν με τις πληροφορίες και μια βάση δεδομένων σε ένα marketplace μαζί με την τεχνολογία του blockchain, AI κτλ.
Και όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά έχουν να κάνουν πάρα πολύ με την τεχνολογία. Πρέπει να εξελιχθούμε και να μάθουμε περισσότερο για την τεχνολογία για να μπορέσουμε να καταλάβουμε αυτό το trend και να το εκμεταλλευτούμε στο μέγιστο. Και μετά το Unite.net, που είναι κορυφαίο project και είναι από τα πιο μεγάλα και ίσως το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή όσον αφορά το AI, είναι θεωρώ ακόμα χαμηλά σε σχέση με το που μπορεί να φτάσει και τι μπορεί να αποδώσει σε βάθος χρόνο. Σε καμία περίπτωση δεν είναι κάποιο σύγκαλο ότι αγοράστε γιατί τώρα είναι αρκετά χαμηλά. Το αν θα αγοράσετε ή όχι και πότε πρέπει να είναι δική σας απόφαση μετά από έρευνα και να τοποθετηθείτε στην κατάλληλη στιγμή, εάν τελικά αποφασίσετε να το αγοράσετε. Έκανα ήδη ανάλυση. Όσοι δεν το έχετε δει, μπορείτε να το δείτε ανά πάσα στιγμή. Προσωπικά τοποθετήθηκα στα 17 cent το δολαρίο τότε, γιατί είδα το μεγάλο trend. Οπότε και να έκανε λίγο dump δεν με πείραζε. Λέω είναι μια καλή θέση να τοποθετηθώ έτσι κι αλλιώς. Αλλά είναι ένα από τα πιο μεγάλα, ή μάλλον το πιο μεγάλο project αυτή τη στιγμή, που είναι καθαρά τεχνητή νοημοσύνη, με όλες τις υπηρεσίες που παρέχει αυτή τη στιγμή και φυσικά έχει πολύ γερή υποδομή για σημαντική απόδοση σε βάθος χρόνου. Και τώρα πάμε στο 10ο project, το Numerair, το οποίο είναι και αυτό τεχνητής νοημοσύνης, ξεχωριστό από τα υπόλοιπα, ναι μεν με ανάλυση των δεδομένων, AI κτλ. Αλλά αυτό το συγκεκριμένο έχει να κάνει με προβλέψεις του χρηματιστηρίου, της αγοράς των μετοχών, predict the stock market. Δεν ξέρω την αποτελεσματικότητά του και αν όντως είναι αυτό που σου λέει αγόρασε τόσο και θα τώρα και πούλησε μετά και θα κερδίσεις πάντα, αλλά αυτό που κάνει, αν έχω καταλάβει σωστά, είναι ότι κάνει μια συνολική μελέτη είτε από θέμα θεμελιώδης ανάλυσης είτε από θέμα τεχνητής ανάλυσης και σου παρουσιάζει ακριβώς το τι παίζει αυτή τη στιγμή με την αγορά για να μπορέσει κάποιος να δει, χωρίς να χρειάζεται να περάσει τρεις μήνες να αναλύει, να βλέπει κάθε πληροφορία δεξιά και αριστερά για το τι γίνεται. Μπορεί έτσι να βγάλει τη δουλειά μας εκτός και απλώς να πατήσει ένα κουμπί και να πεις πώς είναι η αγορά, είναι κόκκινο, μπλε, πράσινο, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο χρώμα, αγόρασε τώρα, πούλησε σε ένα μήνα, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω δηλαδή σε τι βαθμό είναι, χρειάζεται λίγη περισσότερη δουλειά για να το καταλάβω, αλλά σίγουρα η τεχνητή νοημοσύνη προχωράει πάρα πολύ στην ανάλυση και ειδικά στο να αναλύσει όλο αυτό το χάος των πληροφορίων που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ίντερνετ, είναι τεράστια βοήθεια και αρκετά βοηθητικό εργαλείο. Okay. Οπότε αυτό λοιπόν είναι και το project νούμερο 10 και σε αυτό το σημείο να αφιερώσω λίγα δευτερόλεπτα στον χορηγό του σημερινού βίντεο που είναι το Fairdex, ένα ανταλλακτήριο που μπορείτε να κάνετε αγορά πώληση κρυπτονομισμάτων, spot trading, futures trading, copy trading κτλ. Δίνει bonus έως και $600 στην εγγραφή μέσα στο ανταλλακτήριο. Χαμηλά fees στο trading εάν κάνετε εγγραφή στο ανταλλακτήριο από το link που θα βρείτε και στην περιγραφή του βίντεο. Γιατί γίνεστε κατευθείαν VIP1 όσον αφορά τα fees μέσα στο ανταλλακτήριο, επίσης και εφαρμογή στο YouTube να το χρησιμοποιήσετε ανά πάσα στιγμή. Αυτά λοιπόν για το σημερινό βίντεο. Ένα like στο βίντεο σου άρεσε, εγγραφή στο κανάλι σου δεν έχετε κάνει ακόμα. Ακολουθήστε με και στα υπόλοιπα social media. Όσοι θέλετε να μάθετε κάτι παραπάνω για τα κρυπτονομίσματα και γενικώς άλλες δυνατότητες να κερδίσετε χρήματα, μπορείτε να δείτε και την Ακαδημία που έχουμε διάφορα μαθήματα και βιβλία εδώ πέρα, είτε μαθήματα προσωπικής βελτίωσης, είτε για blockchain κρυπτονομίσματα, affiliate marketing κτλ. Και άλλα βιβλία εδώ πέρα προσωπικής ανάπτυξης. Επίσης θέλω να δω και την δική σας άποψη κάτω στα σχόλια για ό,τι είπαμε στο σημερινό βίντεο και αν θέλετε να κάνω για κάποιο συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα από όλα αυτά που είδαμε βίντεο ανάλυση με περισσότερες λεπτομέρειες κτλ. Και τα λέμε στα επόμενα βίντεο. Καλή συνέχεια και πολλές επιτυχίες.